κοράκες που συζητάτε με τον Δήμαρχο ήδη είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή με όλους σας. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Το τηλέφωνο το σηκώνουμε και ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Δεν μπορώ να σας πω σχεδόν ότι θα γίνουν όλα. Γιατί το καταλαβαίνετε αυτό, είναι 127 νοσοκομεία. Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ανοίξαμε αυτό το καλοκαιρινό που δεν είχε. Δηλαδή είχαμε τα προβλήματα με τη στέγη. Για να έχετε κόσμο παραπάνω από του δύο μήνε που είναι πολύ δύσκολο. Και δυόμιση μπορεί να γίνει αυτό. Προγυρίσουμε όλε τι θέσει για τα νησιά πρώτα. Για να αφήσουμε Αθήνα και μεγάλε πόλει σε δεύτερη προκήρυξη. Και αυτό είναι για να μπορέσουν ακριβώ να έρθουν, να έχουν κάτι πάνω να μην υποφέρουν. Και κίνητρα άλλα προσπαθούμε να έχουμε. Δηλαδή, ήδη είμαστε συνενώσει με μεγαλύτερε κλινικέ. Αν θέλετε να έχουν μια διασύνδεση αυτή με την ηλιατρική, να μπορείτε να έχετε διασύνδεση και αν θέλετε κάποια αναδιαστήματα, κάποιε εκπαιδευτικέ άδειε. Όχι μόνο, αλλά και ένα τμήμα που θέλει κάτι πιο ειδικό, μπορείτε να έχετε. Και αυτό να υπάρχει να το ξέρετε. Να το κάνετε. Αυτό μα ενδιαφέρει. Και εμάς μας ενδιαφέρει. Μπορεί και φαντάζομαι και εσάς. Οπότε αυτά είναι όλα που κυνηγάμε. Για να ξέρετε. Θέλει κάποιος άλλος από το προσωπικό να κάνει μια τοποθέτηση, να πει κάτι. Λοιπόν, στους δημοσιογράφους, καλωσορίσαμε την αναπληρώτρια κουβό και το διοικητή της Διαθέσης Υγειονομικής Περιφέρειας στο νοσοκομείο μας. Έγινε την κυρία Μουνιού, βουλευτή Κυκλάδων. Κάνω μια περιήγηση στους χώρους του νοσοκομείου. Έγινε μια συζήτηση με το προσωπικό. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, την ρωτήσω. Αρχικά να σας καλωσορίσουμε και όλες τις προσέγγιες στο νησί μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να κάνει η Amazon και από το νοσοκομείο της Κάρπου. Έμεινε και κάποια ενημέρωση να μας πείτε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζω. Όχι. Ωραία. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο μας τώρα, είχαμε μιλήσει για επέκταση του νοσοκομείου, αλλά είχαμε μιλήσει και για το άνοιγμα των ψυχουργείων, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι άκρο σημαντικό για το νησί. Έχετε να μας πείτε κάποια. Δεν έχω να σας πω κάτι τελειωτικό σήμερα. Είναι όμως μια συζήτηση που έχω κάνει και με τον Δήμαρχο και μέσα στο Υπουργείο και θα είστε πολύ σύντομα κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω κάτι. Μου αρέσει να λέω ότι θα προχωρήσουμε όταν είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε. Οπότε θα ξαναέρθουμε, είμαστε σε επαφή και αυτό που μπορώ να σας προσφέρω είναι ότι σαφώς θέλουμε να στηρίξουμε το νοσοκομείο στην Ελλάδα. Θέλουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο, να φύγει το κέντρο υγείας. Πείτε τι κάνει για το χειρουργείο να φύγει. Το κεντρικό χειρουργείο κάνει ένα μεγάλο ποσοστό χειρουργείο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε τέσσερις. Αν έχουμε ένα δεύτερο χειρουργό και με την ευκαιρία να απευθύνουμε στον κύριο Ρουργό, να αποδεσμευτεί η θέση του, πόσο λένε Μαρία, του Αμτζούτη, ο οποίος μας την κρατάει για την προκήρυξη. Είναι ο Αμτζούτη που είναι κάπου τον έχει στο περιστέρι, γραμματέα. Πέσω όπως εσύ για τις κινήσεις που έχετε κάνει για την επιστοποίηση του κοινωνικού προκειμένου να... Ναι, αυτό είναι αυτό. Είναι στους δημοσιογράφους. Ναι, όπως γνωρίζετε, το χώρο υπάρχει κατασκευασμένο το 2009. Προκειμένου να ξεκινήσει και να λειτουργήσει με ασφάλεια για τους ασθενείς και για τους... και για το προσωπικό, έχουμε μια συνεργασία που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες με το Αγρομεσογειακό Ινστιτούτο για την ποιότητα στις μονάδες υγείας. Είναι και επίσημο συνεργάτη του ΟΤΙΚΙ, του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας. Μας έχει έτσι επί τόπου, έχει κάνει αυτοψία. Είδαμε τι ανάγκες υπάρχουν τόσο κτηριακά, όσο και σε εξοπλισμό, συντήρηση εξοπλισμού, προμήθεια νέου εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού. Έχουν δρομολογηθεί όλα όσα έχουν μπει. Στην τελευταία επίσκεψη που ήταν, ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί τα έχουν δρομολογήσει. Και τώρα θα ολοκληρωθεί, θα μας φτιάξουν και κανονισμό λειτουργία για το χειρουργείο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρελθής των υπηρεσιών. Θέλαμε να βάλουμε σε ένα πλαίσιο να ξεκινήσει με ασφάλεια για όλους. Σε ό,τι αφορά την επέκταση. Αυτό είναι κάτι που το βλέπω. Θα ελπίζουμε στην επέκταση. Να ελπίζετε σε αλλαγές σήμερα. Αλλά να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι κάτι που για ανακοινώσεις. Ναι.
και σας λέω, γενικά δεν μου άρεσε, λέω, θα το κάνουμε και να μην το κάνω. Όταν θα σας πω, θα το κάνουμε, θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, εγώ που... Ήδη έχουμε κάποιες θέσεις που περιμένουμε, κάποιες θέσεις που προκυρήσουμε τώρα, θα δείτε αλλαγές. Και γενικά έχει έρθει προσωπικό. Δηλαδή και αυτό που λέτε για το μόνιμο και το επικουρικό, σαφώς είναι διαφορετικό αν παίρνει κάποιος καινούργιος, είτε μόνιμος είναι είτε επικουρικός. Είναι σημαντικό να τα έχουμε τα χέρια. Και σας λέω και πάλι, έχουμε χαρά πολλά νέα πρόσωπα που είναι σημαντικό αυτό. Είναι σαφές ότι θέλουμε νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία και να μείνει στα νοσοκομεία. Και θέλουμε οι υπηρεσίες, δηλαδή και οι ίδιοι για να μην αισθάνονται πάλι, αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουμε την εκπαίδευση για το αθλητικό, που θα έρχονται για περισσότερο καιρό νέοι απόφοιτοι στα νοσοκομεία, όπου θα εκπαιδεύονται φυσικά, αλλά θα είναι και χέρια, μπορώ να σας το πω, γιατί θα είναι και κόσμος στα νοσοκομεία. Αλλάζουμε τον τρόπο που γίνεται η εξετάσεις για την ειδικότητα, ώστε να μπορούν να έρθουν ειδικευμένοι στα νοσοκομεία περισσότεροι. Οι γίνονται αλλαγές που θα τις δείτε σύντομα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Εγώ να ευχαριστούσα τον Υπουργό που ήρθε στο νησί μας και εφόσον σήμερα κατάφερε να συνδυάσει τις μεταφορές, δηλαδή χρησιμοποιούσε και αεροπλάνο και πλοίο, θα απέδειξε ότι είναι νησιώτησα, έτσι, σε τρία νησιά θα μιλάμε σήμερα, είναι ένα αντίγραφο από την Αγία την Κυριακή. Παλιά δημιουργία. Πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία. Όπως και τον κύριο Ρολό, την κυρία Μονογιού, την κυρία Δικήτρια, τον κύριο Ραπτάκη, όλους και όλους τους γιατρούς πράγματι και τους νοσοκόμους, νοσοκόμες και το διοικητικό προσωπικό, γιατί το λέω ειλικρινά και με τη Μάρκη, ήμουν αντίμαρχος και έχω επαφές μόνο στη Μάρκους, ότι το νοσοκομείο του Στάξου, ειδικά πάντα, αλλά ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες με τον κορονό, στάθηκε παραπάνω από το ύψος, με αποτέλεσμα να αναζητούν και να επιζητούν οι ασθενείς να παραμένουν εδώ και όχι να μεταφέρονται σε κεντρικά νοσοκομεία. Όταν είχα κορονό, και ειλικρινά να σας ευχαριστήσω όλους. Περιμένουμε και του Δήμου τώρα, έτσι όλους. Αυτό το έχω καταλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο το προσωπικό και οι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι. Το εγγονό που πέρασε από τα λάμπη, δηλαδή αν δεν το δουλεύει, είναι πολύ καλά. Δίνουμε τα πάντα εδώ. Και προσωπικό και γιατρία. Αυτό είναι το πάνω σαν το πάνω. Λοιπόν, οπότε θα αποχωρήσουμε τώρα επειδή είναι παρατέτα. Πάρα πολύ θα φύγω τόσο. Θα σας πάμε για τα βράδια, θα πάμε στο